Έγκλημα στο Κατσικονήσι του Ούγκο Μπέτι. Μετάφραση Θεμιστοκλή Αθανασιάδη. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί: Άννα Ιασονίδου Πία, Χρήστος Πάρλας Άγγελος, Όλγα Τουρνάκη Αγάθα, Πίτσα Μπουρνόζου Σίλβια, Γιώργος Νέζος Εντουάρντο. Μουσική επιμέλεια Ζακ Μεναχέμ. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά. Ραδιοσκηνοθεσία Κωστή Τσόνου. Πριν από τη μετάδοση του έργου, ο σκηνοθέτης Κωστής Τσόνος θα μας πει λίγα λόγια για το συγγραφέα και το έργο που θα ακούσουμε. Ο Ούγκο Μπέτι γεννήθηκε το 1892 και πέθανε το 1953. Υπήρξε ο μέγιστος δραματουργός που εμφανίστηκε στην Ιταλία μετά τον Πιραντέλο και ένας από τους μεγάλους της σημερινής Ευρώπης. Δραματογραφικά ο Μπέτι σχηματοποιεί την πραγματικότητα. Βλέπει το ανθρώπινο άτομο σαν οντότητα, ξεχωριστή, αλλά και ταυτόχρονα σαν μέρος μιας μεγαλύτερης ολότητας. Η φόρμα των έργων του είναι εξωτερικά ρεαλιστική, κι όμως από τα πρόσωπα και από την πλοκή των έργων του ξεπετιέται η συμβολική έννοια. Στην αρχή οι Ιταλοί δεν τον αναγνώρισαν. Χρειάστηκε να τον επιβάλλει το Παρίσι. Αλλά μήπως και τον Πιραντέλο το Παρίσι δεν τον επέβαλε? Ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ, ο θεατρικός κριτικός και φιλόσοφος του χριστιανικού υπαρξισμού, τον είχε αποκαλέσει αδίστακτα όχι έναν από τους μεγάλους της τότε Ευρώπης, αλλά ακριβώς τον μεγαλύτερο. Εμείς στην Ελλάδα τον γνωρίσαμε μετά το θάνατό του και η αθηναϊκή κριτική δεν τον υποδέχτηκε και τόσο θερμά. Ίσως γιατί σε εμάς τους Έλληνες ο Μπέτι φαίνεται πολύ αυστηρός. Αλλά μην ξεχνάμε πως ήταν καθολικός και επιπλέον δικαστής το επάγγελμα. Το μήνυμά του στα έργα του είναι ένα: εγκλημάτισες, θα τιμωρηθείς. Το καλύτερο μάλιστα που έχεις να κάνεις είναι να αυτοτιμωρηθείς. Στη φύση δεν υπάρχουν συγγνώμες, λέει η ηρωίδα του νησιού των Κατσικιών, και μην νομίζετε πως η διαπίστωση αυτή την απελπίζει. Απεναντίες. Δεν πιστεύω, ξαναλέει, σε κανένα έλεος. Εγώ αγαπάω το βάρος που φέρνω στον νόμο μου. Έτσι οι ήρωες του Μπέτι, από το να σκέπτονται το χάος, προτιμούν την τιμωρία και αυτή αδυσόπιτη. Και όπως ξέρουμε, ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να αμαρτάνει. Και όπως λέει ο Μπέτι σε κάποια άλλη στιγμή του έργου του, τι δύσκολο που είναι να μείνει κανείς αγνός, ανθρώπινος και ζωντανός. Και τώρα το έγκλημα στο Κατσικονήσι του Ούγκο Μπέτι. Κοτόμαρα, παντού κατσικοτόμαρα, ακόμα και μέσα στο πηγάδι. Αχ, άντε να τα βγάλεις τώρα. Σας έπεσε τίποτα στο πηγάδι? Τι θέλετε, ποιος είστε? Ήθελα να ξέρω αν πάω καλά από εδώ για το Κατσικονήσι. Κατσικονήσι είναι εδώ, αυτό το μέρος. Μα πού θέλετε να πάτε? Από πού ήρθατε? Ήρθα από το δρόμο. Από εδώ δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο αυτό το σπίτι. Αν θέλετε να πάτε στο ταχυδρομείο, πρέπει να γυρίσετε πίσω. Α, είναι μακριά?
Με τα πόδια θα πάτε? Ναι. 2 ώρες. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Στο καλό. Περίεργο. Εδώ στην ερημιά να ψάχνετε το ταχυδρομείο. Άμπα, κανένας αλήτης θα είναι. Ποιος σου είπε να μπεις? Συμπαθάτε με, αλλά ζητούσα ακριβώς αυτό το σπίτι. Μα τι θέλετε? Σίλβια! Σίλβια! Μη φοβάστε, Σίλβια! Μη φοβάστε. Λυπάμαι που παρουσιάζουμε τόσο ακατάστατος. Ο δρόμος, βλέπετε, η σκόνη. Το σπίτι αυτό είναι του καθηγητή Ερίκου Ίσχυ? Ο καθηγητής έχει πεθάνει εδώ και πολύ καιρό. Το ξέρω. Είστε η χείρα του? Όχι. Τότε θα είστε η αδερφή του, η Πία. Μάλιστα. Είστε νέα. Η χείρα του δεν είναι εδώ? Θα γυρίσει σε λίγο. Θα την περιμένω. Και η κόρη τους, η δεσποινή Σίλβια, τι κάνει? Πάει καλά στις σπουδές της? Είναι εδώ? Δεν ξέρω. Πιστεύω. Μου επιτρέπετε να καθίσω? Δεν ξέρω. Καθίστε. Ευχαριστώ. Ωραίο μέρος. Ερημικό, αλλά συμπαθητικό. Δεν θα τα λέγατε αυτά αν μένατε εδώ. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε από αυτό το μέρος. Η γη είναι ακαλλιέργητη. Είναι από τα κατσίκια, τρώνε τα πάντα. Κατσίκια. Έχετε πολλά? Από αυτά ζούμε. Και ποιος τα φροντίζει? Εμείς οι ίδιες. Εγώ, η νύφη μου και το κορίτσι. Καλά, δεν υπάρχει βοσκός? Όχι. Ένας βοσκός θα ήταν ό,τι χρειάζεται. Τα ζωντανά θα τον υπάκουαν, θα πρόκοβαν. Υπηρέτησες κανένας? Είχαμε μια χωριάτισα, αλλά τώρα είμαστε μόνες. Το σπίτι όμως είναι όμορφο. Από μακριά φαντάζεσαι σαν πύργος. Μάλιστα, ωραίο σαράβαλο. Είδατε τη σοφίτα? Γιατί, τι έχει? Δεν μπορεί να ανέβει κανείς εκεί, είναι έτοιμη να πέσει. Τις νύχτες όταν φυσά αέρας το παραθυρόφυλλο χτυπάει. Μπιμ μπαμ. Και τότε αντί ο ύπνε, η ανιψιά μου πάει να τρελαθεί. Μπιμ μπαμ. Μα φτάνει να ανέβει κανείς και να δέσει το παραθυρόφυλλο ή να το βγάλει. Εγώ θα μπορούσα να το κάνω. Μάλιστα, για να γκρεμιστείτε κι εσείς και η σοφίτα κι όλα. Μα αν δεν ήταν επικίνδυνο θα το είχαμε κάνει κι εμείς. Είναι πολύς καιρός που η Χείρα, η Δεσποινίδα και εσείς μένετε εδώ χωρίς κανέναν άντρα? 5 χρόνια από τότε που έφυγε ο αδερφός μου. Η νύφη σας δεν σκέπτεται να ξαναπαντρευτεί? Όχι, δεν σκέφτεται τέτοιο πράγμα. Αλλά εσείς τι θέλετε εδώ? Εγώ ήμουν φίλος του αδερφού σας. Παραστάθηκα και στο θάνατό του. Άκουσα σχεδόν τα τελευταία του λόγια. Αυτό συνέβη και εκεί κάτω, στον τόπο των βασάνων μας, στην Αφρική. Είσαστε κι εσείς εχμάλωτος σαν τον αδερφό μου, σύντροφοι? Ο αδερφός σας είχε άλλους συντρόφους από τους εχμάλωτους. Ανθρώπους της ίδιας φυλής και της ίδιας γλώσσας. Σιγά σιγά όμως ξεχώρισε εμένα. Κουβεντιάζαμε και ήμασταν όλο τον καιρό μαζί. Α, ώστε είστε ξένος? Ναι, μένω σε αυτή τη χώρα παράνομα. Δεν θα μου δίναν άδεια διαμονής. Μιλάτε τέλεια τη γλώσσα μας. Ναι. Από πού είστε? Από μακριά. Και τι δουλειά κάνατε? Μελετούσα. Μελετούσα πολύ. Σκεφτόμουν. Το όνομά μου είναι Άγγελος. Άγγελος Χουσέιν. Και γιατί δεν γυρίσατε στον τόπο σας? Γιατί δεν ήθελα. Εκείνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω σε εδώ. Να έρθω σε αυτό το σπίτι. Θα σας έδωσε καμιά παραγγελία ο αδερφός μου, δεν είναι έτσι? Σας παρακάλεσε να μας πείτε τίποτα? Ναι, ακριβώς. Κάτι για μένα? Όχι. Για την κόρη του? Όχι. Α, για τη Χείρα του λοιπόν. Πιστεύω πως δεν θα αργήσει πολύ. Εσείς φυσικά δεν τη γνωρίζετε την Αγάθα. Όχι. Αγάθα λοιπόν τι λένε? Ναι. Και αυτό το μέρος εδώ Αγάθα το λένε. Σε αυτή το χρωστάμε που βρισκόμαστε εδώ και μουχλιάζομαι. Ξέρετε, η μοναξιά σιγά σιγά τρελαίνει τον άνθρωπο. Αχ, εγώ ευτυχώς ελπίζω να φύγω γρήγορα. Πέστε μου, ήσασταν αξιωματικός? Μάλιστα.
Εγώ με δασκάλα ξένων γλωσσών. Ταξίδεψε αρκετά. Sprechen Sie Deutsch? Wo trouvez Sie Ulysse en Troyes? Μα δεν μιλάτε γαλλικά, γερμανικά, τίποτα? Όχι, όχι, λέξη. Αχ, εγώ ξέρετε, έζησα έναν ολόκληρο χρόνο στη Βιέννη. Πήγατε ποτέ εκεί? Όχι. Α, πολύ όμορφη πόλη. Έμενα με σπουδαίους ανθρώπους, κάθε βράδυ θέατρο, δεξιώσεις, βραδινά φορέματα, εντατική ζωή. Ξέρετε να χορεύετε? Ξέρω. Έχω καμιά φορά την εντύπωση πως δεν είμαι η ίδια γυναίκα. Αισθάνομαι πως αγρίεψα και έπειτα κακοβαλμένη σαν τσουβάλι. Πω πω, φρίκι. Το μάτι του άντρα ξέρει να βλέπει. Δεν είστε καθόλου φρικτή. Είχατε έρωτες στη Βιέννη? Έρωτες παντού τα ίδια. Μήπως θέλετε λίγο νερό? Είναι πολύ δροσερό, θα διψάτε. Ναι, ευχαριστώ. Ορίστε το νερό σας. Και είναι από το πηγάδι που βλέπετε. Πολύ δροσερό. Ευχαριστώ. Ωραία. Ωραία είναι εδώ μέσα. Είναι το μόνο δροσερό μέρος. Ξέρετε, είμαι κι εγώ το ίδιο όπως εσείς. Εσείς εδώ έχετε πολύ καιρό χωρίς άντρα. Εγώ πολύ καιρό και κάτω χωρίς γυναίκα. Στο στρατόπεδο των εχμαλώτων. Δεν ήταν όμορφα σαν τη Βιέννη. Ο άντρας επιθυμεί τη γυναίκα. Τη χρειάζεται. Όμως έπειτα, όταν σας αφήσαν ελεύθερος... Ω, βέβαια, βέβαια, μα τι τα θέλετε, ο άνθρωπος έχει βίτσια. Έτσι είναι γεννημένος. Να, εγώ από φυσικού μου ρέπω σε αυτά τα πράγματα. Και αναγκάζομαι να αμαρτένω. Εσείς όχι? Μα τι λέτε, για μια γυναίκα όλα αυτά δεν έχουν και τόση σημασία? Εμείς τα σκεφτόμαστε λιγότερο. Ο άντρας είναι πάντα άντρας και η γυναίκα πάντα γυναίκα. Τι άλλο να σκεφτούν ένας άντρας και μια γυναίκα όταν βρίσκονται μαζί? Εγώ πιστεύω πως υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα. Έχεις άντρα? Έχεις και ένα φίλο? Μα, με συγχωρείτε. Είμαστε μόνοι στο σπίτι? Μα τι νομίζετε λοιπόν? Είναι η ένιψιά μου και τη φωνάζω αμέσως αν εξακολουθήσετε αυτές τις κουβέντες. Άλλωστε η νύφη μου θα έρθει από τη μια στιγμή στην άλλη. Αν η νύφη σου με φιλοξενήσει τη νύχτα, θα είσαι καλή μαζί μου? Τρελαθήκατε? Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή... Μα είστε ξένος. Εσύ δεν θέλεις? Μα μόλις γνωριστήκαμε και εσείς αμέσως... Κατάλαβα. Συγγνώμη, όταν μπήκα εδώ μέσα, ψάχνατε μέσα στο πηγάδι. Σας έπεσε τίποτα? Πρέπει να ξέρετε πως οι γυναίκες δεν είναι όλες ίδιες. Μπορεί, μπορεί. Στο πηγάδι, τι σας έπεσε στο πηγάδι? Ένα κατσικοτόμαρο, έχουμε πολλά όπως βλέπετε. Δεν τα καταφέρατε να το τραβήξετε πάνω? Κάπου θα έχει σκαλώσει, υπάρχουν γάντζε εκεί κάτω. Και τώρα τι θα κάνετε? Θα κατεβούμε στο πηγάδι. Γιατί με ρωτάτε? Γιατί θα ήθελα να φανώ χρήσιμος. Είμαι εξυπηρετικός. Και έπειτα πρέπει να γίνω αγαπητός αφού δεν έχω χρήματα. Λέτε πως χρειάζεται να κατεβεί κάποιος στο πηγάδι? Βέβαια. Και πως? Έχουμε σκάλα. Μα το νερό? Δεν είναι παρά λίγες πιθαμές. Δεν υπάρχει κίνδυνος? Όχι. Εγώ μπορώ. Θα κατέβω να βρω το τομάρι. Θα κατεβείτε αλήθεια? Αλήθεια. Τότε να σας φέρω τη σχοινένια σκάλα. Ωραία. Ας βγάλουμε τα παπούτσια πρώτα. Και μετά να σηκώσουμε τα μπατζάκια. Να, έφερα τη σκάλα. Ωραία. Πάμε στο πηγάδι. Είναι γερά πιασμένος ο γάντζος? Ναι, εντάξει είναι. Εσείς οι άντρες αλήθεια είστε παράξενοι. Σκέφτομαι εκείνο που λέγαμε πριν. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να επιθυμήσει κανείς μια γυναίκα χωρίς να έχει γεννηθεί πριν. Πώς να το πω, κάποια γνωριμιά, μια συμπάθεια, κάτι. Εμένα μου φαίνεται κτηνώδες. Σίγουρα δεν υπάρχει κίνδυνος? Όχι, όχι, κατεβείτε ήσυχος. Έλεγα λοιπόν πως για εσάς τους άντρες όλες οι γυναίκες είναι το ίδιο. Μη μου πείτε βέβαια πως εγώ σας άρεσα. Και γιατί να σας αρέσω? Ή ήταν η ζέστη που σας χτύπησε στο κεφάλι? Έτοιμος. Ει, κατσικοτόμαρο, έρχομαι. Εγώ πιστεύω πως κάνετε τα ίδια με όλες τους. Λέτε κοπλιμέντα. Κάνει δροσιά αυτού κάτω.
Δροσιά! Φτάσατε! Ναι. Το βρήκατε? Όχι, όχι ακόμα. Ωχ, θα έχουν πέσει και άλλα πράγματα. Μια στιγμή πάω να φέρω φως. Τι συμβαίνει, Πία? Ποιος είναι στο πηγάδι? Αγάθα, με τρόμαξες. Στο πηγάδι ένας άντρας. Ένας άντρας? Ποιος άντρας? Κοιτάξτε πόσα πράγματα ψάρεψα. Ακόμα και μπουκάλια κρασί. Από αυτές τις μποτήλιες είχε ένα καλάθι γεμάτο, κρεμασμένο σε ένα τσιγγέλι. Θα είναι από τον καιρό του καθηγητή, ε? Ναι. Γλυκό? Τσίπουρο. Φτιασμένο εδώ από τους χωριάτες? Ναι. Θα ανοίξω μια με την άδειά σας. Θα δοκιμάσω λίγο. Για να συνέρθω. Είστε η χείρα του καθηγητή? Μάλιστα. Και η κοπέλα που μπήκε τώρα? Είναι η κόρη σας, η δεσποινή Σίλβια? Ναι. Όμορφη νέα. Τώρα πρέπει να σκουπιστώ, αλλιώς μπορεί να πουντιάσω. Ορίστε, σας έφερε, πετσέτα. Ωραία. Είμαι γερός, πολύ γερός, αλλά είμαι και τελικάτος. Αλίμονο να στραπατσαριστώ. Έλατε, έλατε, πιάστε με από το ένα μπράτσο. Ναι, και εσείς, Σίλβια, από το άλλο. Εμπρός. Εμπρός, εμπρός. Εγώ θα δέσω τα χέρια μου σαν να κάνω προσευχή. Και εσείς τραβάτε δυνατά, κάθε μια από το μέρος της. Θα δούμε αν είστε άξιες να χωρίσετε το δεξί χέρι μου από το αριστερό, ε? Έλα, κουράγιο. Έλα, Σίλβια, τώρα. Έλα, Σίλβια. Πιο δυνατά, Σίλβια. Δεν θα τα κατάφεραν ούτε τέσσερις άντρες. Είμαι πολύ δυνατός. Πρέπει όμως να προσέχω τον εαυτό μου και να τρέφομαι καλά. Είστε άσπρος και καθαρεμένος σαν γυναίκα. Βέβαια. Κι όμως έχω πάθει πολλά στραπάτσα. Ένα καλό έχω. Κοιμάμαι. Και αυτές οι τρίχες στο στήθος σας σαν πρόβατο. Μα κι εσείς οι τρεις έχετε λεπτό δέρμα, καθώς βλέπω. Ναι. Οι γυναίκες της πατρίδας μου είναι γεμάτες πανάδες. Πετάνε αμέσως μεγάλο στήθος, αν και είναι αρκετά καλές για τον άντρα και τον ικανοποιούν στον έρωτα. Ήρθατε από την αιχμαλωσία. Ναι. Μα εγώ, ό,τι και να συμβεί, λέω υπομονή. Είστε ελεύθερος από πολύ καιρό? Ναι. Άργησε λίγο να έρθω εδώ, γιατί δεν είχα, βλέπετε, χρήματα. Αυτό με ανάγκαζε κάπου-κάπου να μεταχειρίζομαι όχι και όμορφα μέσα. Και έπειτα, γιατί δόθηκε στον άνθρωπο η πονηριά? Βέβαια, δούλεψα κιόλας. Σε ένα μεγάλο μήλο. Κρατούσα λογαριασμούς, αλλά γρήγορα μελαγχόλησα. Έπειτα, όλο και σκεπτόμουν τούτο το σπίτι. Και γιατί? Γιατί είχα ακούσει πολλά γι' αυτό. Το σπίτι των τριών γυναικών. Όλο γυναίκες. Όπου και να μυρίσει κανείς, μυρίζει γυναίκα. Γιατί να δουλεύω σε εκείνο το μήλο και να κερδίζω για να αγοράσω ένα γκρίζο κουστούμι σε βιώτ, αφού η ψυχή μου ήταν πικραμένη? Εκείνο που μου αρέσει εμένα είναι να σκέπτομαι, να απλοποιώ τα περίπλοκα ζητήματα. Επίσης να διαβάζω, να σφαλώ το βιβλίο, αφήνοντας μέσα το δάχτυλο. Ακόμα και να κοιμάμαι λιγάκι. Έπειτα όμως, ξυπνώντας, να βλέπω πως η σκέψη μου έχει πάρει δρόμο. Ξέρω πως το ευχάριστο διάβασμα είναι η απόλαυση που προτιμάει και η δεσποινή Σίλβια. Αλήθεια? Ναι. Και το παραθυρόφυλλο. Ξέρω πως το παραθυρόφυλλο χαλάει τον ύπνο της δεσποινίδας, ε? Πόσα πράγματα ξέρω. Ναι, αλήθεια. Και οι σπουδές, πώς πάνε οι σπουδές? Θα στοιχίζει πολύ το πανεπιστήμιο, ε? Αρκετά. Είναι όμως ωραία να μαθαίνει κανείς τις αιτίες των πραγμάτων. Και τώρα, ναι. Διακοπές? Φέτος ήμουν αδιάθετη. Η μητέρα θέλησε να με κρατήσει εδώ για να συνέλθω. Και συνήρθατε. Τα μαγουλά σας έχουν ωραίο χρώμα. Ξέρετε όμως,
Τι πράγμα μου αρέσει εμένα περισσότερο, να κουβεντιάζω. Δεν χρειάζεται να το πείτε, δεν σταματήσω ούτε μια στιγμή. Μα ναι, ναι, για το κουβεντολόι θα άφηνα και το φαγητό. Να μιλάει κανείς και άλλοι να συμφωνάνε μαζί του. Ή και να μη συμφωνάνε στην αρχή. Έπειτα όμως μιλώντας και απαντώντας σιγά σιγά με γλυκιά φωνή, μα και με κάποια πονηράδα, λέγοντας που και που και κανένα αστείο, ξέρετε τι ανακαλύπτει στο τέλος κανείς. Πως όλοι συμφωνούν σε όλα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί. Για πέστε μας. Γιατί οι άντρες, φυσικά και οι γυναίκες, είναι πάντα σύμφωνοι. Είμαστε σύμφωνοι και δεν το ξέρουμε. Λες και είμαστε αδέρφια. Και το αμάρτημα. Πώς εξηγείτε εσείς το αμάρτημα ανάμεσα στα αδέρφια? Γίνεται βέβαια το αμάρτημα, αυτό είναι αλήθεια. Φουσκώνει το μαύρο προζύμι της γης. Εγώ ο ίδιος είμαι ένας μεγάλος αμαρτωλός. Το μαύρο προζύμι της γης με καλεί στη γυναίκα πολλές και πολλές φορές σε μια μέρα. Εγώ όμως θα περιφρονώ αυτά τα πράγματα. Η ψυχή μου επιθυμεί μονάχα το αθώο αδερφικό πλησίασμα. Και αν έπειτα το αθώο πλησίασμα γίνει αμαρτία, καλά, δεν θα χαλάσει πάλι ο κόσμος. Ο ίδιος ο υπέρτατος δημιουργός δημιούργησε τον κόσμο της ύλης για να ευχαριστήσει την αιώνια ψυχή που ήθελε να ποθεί και να αγαπάει. Και της χρειάζονταν ένα αντικείμενο. Και η αμαρτία τι είναι? Το μέσο για να χορτάσει. Και έτσι να νικηθεί αυτός ο έρωτας της ψυχής. Αυτά βέβαια είναι σκέψεις δύσκολες για τις γυναίκες, ακόμα και τις μορφωμένες. Ένα όμως είναι βέβαιο, ότι η σωτηρία μας βρίσκεται στην αμαρτία. Μόνο ο καταραμένος εγωισμός σκέπτεται διαφορετικά. Μα είσαστε αλήθεια με τον πατέρα μου? Αμφιβάλλετε για μένα? Μα μιλήσατε στα αλήθεια μαζί του? Πάντοτε. Επί τρία ολόκληρα χρόνια. Και για τι πράγματα μιλούσατε? Για χίλια δυο πράγματα. Μου άνοιξε την καρδιά του. Αυτός μου είπε να έρθω εδώ. Βέβαια ήξερα πως ένας άγνωστος πάβει να είναι άγνωστος όταν φτάνει φέρνοντας δώρα. Με τα δώρα τον ακούνε κανέναν πολύ καλύτερα. Και αλήθεια πει, στο Αλγέρι διάλεξα για εσάς από το καλύτερο μαγαζί ένα μεταξωτό φόρεμα. Μα τι μετάξι. Ο έμπορας αναστέναζε που ήταν υποχρεωμένος να το δώσει. Ναι. Και για να πούμε την αλήθεια, όχι πολύ ακριβό. Για εσάς όμως, Σίλβια, ναι, διάλεξα δύο μεγάλες χρυσές μπουκάλες άρωμα του Παρισιού. Όλοι με βεβαίωναν πως ήταν οι καλύτερες. Και για εσάς, Αγάθα, που είστε εδώ η οικοδέσποινα, χρειαζόταν ένα δώρο μεγαλύτερης αξίας. Έτσι κι εγώ διάλεξα δύο σκουλαρίκια. Το καθένα με μια μαύρη πέτρα. Είχα βάλει όλη μου την προσοχή να διαλέξω δώρα που θα σας άρεσαν. Τα διάλεξα. Μα δεν τα αγόρασα γιατί δεν είχα χρήματα. Ελπίζω να είναι το ίδιο για σας, ε. Είχατε ορισμένο λόγο να έρθείτε εδώ. Και βέβαια. Και μάλιστα σοβαρό. Παρασταθήκατε πραγματικά στο θάνατο του άντρα μου. Βέβαια, ήμουν εκεί. Και σας άφησε καμιά παραγγελιά για μας? Μάλιστα. Τότε λοιπόν πέστε την επιτέλους. Θα το είχα κάνει, αλλά δεν αφορά και τις τρεις. Τότε ποια αφορά? Εσάς. Έλα, Σίλπια, πάμε εμείς. Μα τι θέλει ακόμα από μένα ο άντρας μου? Μου κακοφαίνεται που σας βλέπω τόσο συγκινημένη. Δεν είμαι συγκινημένη. Φοβάστε τίποτα? Δεν φοβάμαι καθόλου. Στα αλήθεια δεν ξέρετε τίποτα εσείς. Γιατί πράγμα? Εσείς βρίσκεστε εδώ εκ μέρους του άντρα μου, ε? Σίγουρα όμως αυτός δεν σας είπε την αλήθεια. Σπάνια έλεγε την αλήθεια. Αν και πίστευε πάντα πως την έλεγε. Ποια αλήθεια? Πως τον είχα άχτη, τον μισούσα. Και δεν θέλω πια να ακούω τίποτα γι' αυτόν. Αυτό εγώ δεν το ήξερα. Ξέρετε γιατί ο άντρας μου έφυγε από εδώ και έπειτα εχμαλωτίστηκε? Και έπειτα πέθανε εκεί κάτω. Ο πόλεμος? Όχι. Ο άντρας μου μ' άφησε. Είμαι μια γυναίκα παρατημένη. Όμως ήμουν μόνη ακόμα και όταν εκείνος βρισκόταν εδώ. Και για ποιο λόγο σας παράτησε ο άντρας σας? Γιατί ντράπηκε. Ήταν ένας ψεύτης όλο λόγια. Και εσείς γιατί τον παντρευτήκατε? Πίστευα σε αυτόν. Μοιραζόμουν τη δουλειά του. Τον πήρα έτσι, το πισμόλον. Όλες οι μαθητρίες του ήταν τρελές γι' αυτόν. Ήταν ένα είδος ιεραπόστολος κάτω στην πολιτεία. Και πώς ήρθατε εδώ?
Σ' αυτό έφταξα εγώ. Ω, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Ναι, εγώ έφταξα. Ο άντρας μου είχε αρχίσει να συναντάει αντιδράσεις. Εγώ ήμουν περήφανη γι' αυτό στην αρχή. Εμείς οι δυο, εναντίον όλων. Έπειτα κατάλαβα πως εκείνοι οι φθόνοι, εκείνες οι παγίδες, κάτι έφθυραν, κάτι λέρωναν μέσα μας. Σίγουρα έφταξα εγώ. Από μικρό παιδί, ξέρετε, πάντοτε τα ήθελα όλα ή τίποτα. Να, αν μου τζορωνόταν μια σελίδα, προτιμούσα να τη σκίσω. Θύμα φιλοσοφίας, ε. Του πρότεινα λοιπόν τότε, είχα και λίγα χρήματα, να αφήσουμε τα πάντα. Την πολιτεία, τους συμβιβασμούς. Μια εκδίκηση ενάντια στον κόσμο. Εκείνος τότε μ' αγκάλιασε. Ήμουνα συγκινημένη, ε. Τι κωμωδία. Εμείς μονάχοι, μακριά από όλα, οι ιδέες μας, η αγάπη μας, η ειλικρίνειά μας. Και έτσι ήρθαμε εδώ. Και εδώ? Η ερημιά και η σιωπή. Ναι, η ερημιά και η σιωπή. Δηλαδή? Οι μέρες όλες ίδιες, κανένας τρόπος να αλλάξει τίποτα. Ακόμα και τα αισθήματα όταν μένουν μόνα κουράζονται. Λιώνουν, γίνονται κούφια. Έτσι αρχίσαμε να μιλάμε σπάνια μεταξύ μας. Ώρες, μέρες χωρίς κουβέντα. Δεν είχαμε πια να πούμε τίποτα ένας τον άλλον. Όλα έγιναν ίδια. Η μέρα, το βράδυ, το φαγητό, ο αέρας και εμείς οι δυο. Ο άντρας μου άρχισε να με αποφεύγει. Αυτή η μοναξιά, αυτή η απόσταση απ' όλα, ο αέρας και τα κατσίκια. Τα κατσίκια. Ναι. Ό,τι ακούγαμε από μακριά μέσα στη σιωπή ήταν το βέλασμα των κατσικιών. Και κάποια μέρα ο άντρας μου έφυγε. Και δεν τον ξανάδα. Με πρόδωσε. Σας πρόδωσε? Ναι. Με πρόδωσε. Με έκανε να πιστέψω σε αυτόν. Ότι αυτός δεν πίστευε ποτέ του. Και ξέρετε τι έκανε ο άντρας μου φεύγοντας από εδώ? Παλιές φιλίες, προστιχογυναίκες. Κι εγώ εδώ. Σιγά σιγά να γίνομαι ένα με τα κατσίκια. Και μια μέρα έτσι, χωρίς να το καταλάβω, άρχισα κι εγώ να βελάζω. Να βόσκω στο χορτάρι και να βελάζω. Να βελάζω. Να βελάζω. Μα πάνω απ' όλα μου κάνε κακό να θυμάμαι εκείνη τη μεγάλη μου ευκολοπιστία, τη μεγάλη μου εμπιστοσύνη, μια ολόκληρη ζωή. Και να είμαι τώρα, εδώ, περιμένοντας να περάσουν τα χρόνια. Μα οι νεκροί μας χωράνε. Και εμείς χωράμε τους νεκρούς. Δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Στη φύση δεν υπάρχουν συγγνώμες. Ναι, αλλά αντίθετα με εσάς, η σκέψη του άντρα σας ήταν πάντα γυρισμένη προς αυτό το σπίτι. Μάλιστα. Μου μιλούσε τόσο πολύ γι' αυτό, που σιγά σιγά μου φαινόταν και εμένα πως είχα ζήσει εδώ. Κι εκείνος κατάλαβε πως μπορούσε να μου έχει εμπιστοσύνη. Εκείνος ο ίδιος μου το είπε. Πήγαινε, Άγγελε, εκείνες οι τρεις γυναίκες είναι μόνες. Άντε να τις βοηθήσεις. Εσύ αντί για μένα. Δεν μου λέτε. Πιστεύετε πως με αυτά που λέτε θα εξασφαλίσετε μια θέση και τροφή εδώ? Κυρία, ο σύζυγός σας μίλησε έτσι. Ένας άντρας είναι ό,τι σας χρειάζεται εδώ. Ω, αυτή ήταν η έκπληξη, ε? Όχι, όχι. Πρόκειται για άλλο πράγμα. Κι εγώ προσπαθούσα να βρω τρόπο να σας το πω χωρίς να σας προσβάλλω. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι τι σας είπε ο άντρας μου για μένα. Μια γυναίκα γελία, ανυπόφορη, ε? Όχι, όχι, κυρία. Ο άντρας σας μου μίλησε πραγματικά πολύ για σας. Μου μίλησε περισσότερο για σας παρά για το σπίτι, παρά για την κόρη σας, παρά για όλα τα άλλα. Δεν μίλησε όμως για τα περιστατικά που εσείς. Κυρία, τα περιστατικά αυτά δεν έχουν σημασία, είναι ψηλοδουλειές. Εκείνος μίλησε για άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, τι έλεγε για μένα? Να, κυρία, εσείς εκεί κάτω δεν είχατε ρούχα πάνω σας. Σηκώσαστε γυμνή ανάμεσά μας.
Με συγχωρείτε. Ήμασταν χωρίς γυναίκες και μιλούσαμε πολύ για αυτές όλοι. Ο άντρας σας θυμόταν από εσάς μόνο εκείνο που ήσασταν μαζί του σε ορισμένες στιγμές. Ερωτικές στιγμές. Μπαίνοντας εδώ μέσα, εγώ δεν ήξερα το πρόσωπό σας. Τα υπόλοιπα όμως, ναι, τα ξέρα. Το σώμα σας, τις κραυγές σας, κάθε κίνησή σας. Πού θέλετε να καταλήξετε? Πως εγώ σας γνωρίζω. Εσείς η ίδια δεν ξέρετε ποια είστε. Εγώ όμως σας ξέρω. Και ποια είμαι λοιπόν? Για ποιο λόγο ο άντρας σας, όταν πλησίαζε να πεθάνει, θυμήθηκε μόνο τη γυναίκα, εσάς? Τη γυναίκα της νύχτας που πλάγιαζε μαζί της. Ο έρωτας τρέχει μέσα στο δάσος, καλώντας το μαύρο τερατόμορφο αγριογούρνο. Στα δικά μας τα μέρη τη θεά του έρωτα τη λένε Πασιφάη. Έγινε ζώο και δόθηκε στον τάβρο. Αυτό, καταλαβαίνετε, δεν έχει να κάνει με τις αισθήσεις, είναι της ψυχής. Η ψυχή ανήσυχη και μανιακή θέλει να κατασπαραχτεί και έτσι να γιατρευτεί, να πάψει να είναι ανθρώπινη. Αυτό είναι ιερό, δεν είναι ντροπή. Να τι είστε εσείς. Γι' αυτό ήρθα ως εδώ, αναζητώντας εσένα. Σε θέλω. Κάθε νύχτα έρχεσαι στο κρεβάτι μου, γδύνεσαι και σε κάνω δική μου. Τώρα θα συνεχίσουμε εδώ, σε αυτό το σπίτι. Είναι δίκαιο, είναι λογικό. Και το θέλεις κι εσύ. Πία! Σίλβια! Πία! Σίλβια! Τι συμβαίνει, αγάπη, τι θέλεις? Βάλτε τον να φάει. Θέλετε. Να και ψωμί. Θα και βέβαια θέλω. Θα σας ζήταγα εγώ. Μα εσείς δεν διπνάτε. Νύχτωσε. Εμείς τρώμε πολύ νωρίτερα. Πήραμε τις συνήθειες του χωριού. Σε μισή ώρα πάμε στο κρεβάτι. Καλά, τότε θα πιείτε. Θα δοκιμάσετε μαζί μου από αυτό. Φέρτε τα ποτήρια. Για μια φορά δεν θα σας κάνει κακό. Το είχε φυλάξει ο φίλος μου. Θα ευχαριστηθεί να το πιούμε μαζί. Αλήθεια? Πάω να φέρω τα ποτήρια. Ναι, και βέβαια να τα φέρεις. Και ανάψτε ένα φως. Δεν πειράζει που δεν έχετε δωμάτιο. Εκεί στα κατσικοτόμαρα μπορώ να κοιμηθώ περίφημα. Καλύτερα και από το κρεβάτι. Φτάνει να τα συγυρίσω λιγάκι. Είμαι συνηθισμένος και σε πολύ χειρότερα. Πιέστε, αγαπητές μου. Στην υγειά σας. Έτσι, μπράβο. Έλα, Πία. Και εσύ, Σίλβια. Μικρό κοπάδι χωρίς τσοπάνο. Τώρα η φωνή ενός άντρα εδώ μέσα άρχισε κιόλας να σας ξαναδίνει κουράγιο. Ωραίο τυρί αυτό. Περίφημο. Ξέρετε, κυρία, ή μάλλον αγάθα, στον τόπο μου έχουμε ένα σωρό παραμύθια για τα κατσίκια και τους τσοπάνους. Συλλογίζομαι την κουβέντα μας, κυρία. Λένε πως οι βοσκοί
Μένοντας μήνες και μήνες με τα ζωντανά, αρχίζουν να βαριώνται τη γλώσσα και τις συνήθειες των ανθρώπων. Έτσι, όταν δεν υπάρχει κανείς εκεί κοντά, στα μεγάλα λιβάδια, οι βοσκοί αυτοί βελάζουν. Μάλιστα. Δεν το μαρτυράνε βέβαια ποτέ, αλλά το καταλαβαίνει κανείς, γιατί όταν μιλάνε με ανθρώπους είναι πάντα τους αφαιρεμένοι. Και οι γίδες. Το ξέρετε πως σιγά σιγά ερωτεύονται το τσοπάνο. Τον κοιτάνε πάντα. Δεν ξεκολλάνε από αυτόν. Το σκουντράνε ανάλαφρα. Στο τέλος ο τσοπάνος καταλαβαίνει και σε λίγο κάνουν αγάπες στα λιβάδια. Ενώνονται με ένα δεσμό στενότερο παρόσο ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ο καλύτερος όμως τσοπάνος των κατσικιών λένε πως είναι ο διάβολος. Εσείς γιατί δεν πίνετε? Έλα, έλα Σίλβια. Και εσύ Πία. Έλα, έλα. Το ρακί είναι περίφημο. Αγάθα, με τον καιρό θα δοκιμάσουμε και τις άλλες μπουκάλες. Μα πώς μπορούσατε τόσο καιρό να κάνετε χωρίς άντρα? Και οι βαριές δουλειές, και ο χειμώνας, και η συντροφιά. Σε βιούτ, σε μπιμπέμπα, μπιμπέμπα. Σε βιούτ, σε μπιμπέμπα, μπιμπέμπα. Είναι ένα τραγούδι του τόπου μου, ένα μακρύ, μακρύ τραγούδι. Θέλει να πει, μόλις έρθει ο άντρας, εσύ γυναίκα, βγάλ του τα ποδήματα και πλύνε τον. Και όταν τον πλύνει, σκούπισέ τον. Και όταν το σκουπίσεις, βάλ του να φάει. Και όταν φάει, δώσ' του να πιει. Και όταν πιει, βάλ' τον να ξαπλώσει. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Μπρος, μπρος, τραγουδίστε το κι εσείς. Τραγουδίστε το. Σε βιούτουσε, μπιμπέμπα, μπιμπέμπα. Έλα, Πία, έλα. Και εσύ, Σίλβια, κουράγιο, δώσ' του κι εσύ. Σε βιούτουσε, μπιμπέμπα, μπιμπέμπα. Μπιμπέτε, 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 μπα. Μπιμπέτε, μπιμπέτε. Ακούστε. Ακούστε. Είμαι αναγκασμένη να σας πω πως δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Όσα είπατε θα είναι χωρίς άλλο αληθινά. Είσαστε φίλος του άντρα μου. Αλλά εμείς εδώ δεν έχουμε ούτε χώρο ούτε τα μέσα. Τώρα λοιπόν ξεκουραστήκατε, φάγατε. Σας παρακαλώ να φύγετε. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Ναι. Είπατε πως αυτή τη χώρα μένετε παράνομα, ε? Θα μπορούσε λοιπόν να έχετε φασαρίες. Λοιπόν, καλό βράδυ. Ουφ, δεν αισθανόμουν ήσυχη με αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ πάω στο κρεβάτι. Θα ήθελα να ξέρω γιατί δεν γυρίζουμε στην πόλη. Εσύ φταίς, Αγάθα, βαρέθηκα πια. Δεν έχω όρεξη να κάνω τη δούλα και να δουλεύω όλη μέρα με τα χέρια μου. Αν θέλεις να το κάνεις εσύ ελεύθερη, εγώ όμως φεύγω, το ξέρεις, φεύγω. Θα βρω τρόπο να ζήσω. Τι είναι αυτό? Ξέχασε το σάκο του. Το έκανε επίτηδες για να ξαναγυρίσει. Θα ξαναγυρίσει. Όχι, δεν είναι κανείς. Έφυγε. Για να δούμε τι έχει ο σάκος. Δύο κορέλια. Ρωμάνι δρότα. Τι αηδία. Τι αηδία, τι αηδία. Αρρωσταίνω που τα βλέπω. Καληνύχτα, μητέρα. Καληνύχτα. Άγγελε. Άγγελε, γύρνα πίσω. Έλα, σε περιμένω. Καλώντας το μαύρο τερατόμορφο άγριο γούρνο.
Πέρασαν όμορφα δύο μήνες. Εσείς με γεμίζετε περιποιήσεις. Δουλεύετε για μένα, με θρέφετε. Γνιάζεστε ακόμα και για τα ρούχα μου, για τα παπούτσια μου. Ενώ... τη Σίλβια δεν την είδατε καθόλου? Όχι. Ενώ ξέρετε τι θα έπρεπε να κάνετε, Να πάρετε ένα καμτσίκι και να μου δώσετε από πάνω. Σίγουρα αυτό έπρεπε να κάνουμε. Λοιπόν, ξέρετε τι νομίζω πως είναι ένας τεμπέλης? Ένα παράσιτο. Είσαι, σε συχαίνομαι. Καλά, χρυσή μου. Όλοι το ξέρουν πως άλλοι είναι φτιασμένοι για δουλειά και άλλοι όχι. Το πρωί πήγα να κόψω ξύλα. Αισθάνθηκα την ανάγκη να ξεκουραστώ για μια στιγμή. Έκατσα και... Α, να και το κορίτσι μας η Σίλβια. Παρατήρησα λοιπόν, Σίλβια, πως όταν μπαίνεις μέσα εσύ όλα φωτίζονται. Αυτό το παρατηρώ κάθε φορά. Σήμερα όμως είσαι πιο φωτεινή, πιο ελκυστική. Μα τι έχεις, χρυσή μου? Δεν αισθάνεσαι καλά? Ίσως δεν κοιμήθηκες καλά τη νύχτα, ε? Η όψη της όμως είναι καλή. Μίλα, κουτοκόριτσο. Δεν μιλάς, ε? Αν είναι έτσι, είμαστε όλοι πρόθυμοι να το διορθώσουμε το πράγμα. Να λάβουμε τα μέτρα μας για οτιδήποτε χρειαστεί. Δεν είναι έτσι? Πες το κι εσύ, Αγάθα. Και εσύ, Πία, πες το. Δεν της λέω τίποτα, εγώ πάω να φύγω. Πία, Πία, σε σένα μιλάω. Πήρα το θάρρος, Αγάθα, να μιλήσω έτσι, αν και απλώς υποτακτικός, γιατί άκουσα πως αυτές είναι οι τελευταίες ώρες που το κορίτσι μας θα βρίσκεται ακόμα εδώ. Φεύγει, μας αφήνει. Σήμερα κιόλας, σε λίγο. Είμαι καταλυπημένος. Οι σπουδές, βλέπεις, το πανεπιστήμιο. Σίλβια, ειδοποίησες τον γέρο Εντουάρντο? Ναι, θα κορνάρει από το δρόμο. Εγώ θα κατέβω με τη βαλίτσα μου. Είναι όλα έτοιμα? Ναι. Οπωσδήποτε ο γέρο Εντουάρντο δεν θα είναι εδώ πριν βραδιάσει. Θα μας ευχαριστούσε όλους αν η αγαπητή μας Σίλβια άλλαζε η ιδέα ως τότε. Το θυμάμαι αυτό το κοστούμι που μαντάρεις. Ο μπαμπάς το φορούσε όταν πήγαινε κυνήγι. Ναι, νομίζω. Έχεις πολλή δουλειά να κάνεις. Ο Άγγελος είναι πιο γεροδεμένος από τον πατέρα. Είχαν αρχίσει να χαλάνε αυτά τα πράγματα. Τώρα κάποιος θα βολευτεί. Μητέρα, ήταν ανάγκη να φύγω. Έπρεπε μάλιστα να έχω φύγει κιόλας για το σχολείο. Και έπειτα αυτή η ζέστη, αυτή η ερημιά, άρχισα να κουράζομαι. Χτες τη νύχτα δεν έκλεισα μάτι με αυτό το παραθυρόφυλλο που χτυπούσε όλη νύχτα. Μπιμ, μπαμ, μπιμ, μπαμ. Λίγο ακόμα και θα αρρώστενα. Μα χρυσή μου, θα δεις πως θα σε ωφελήσει να ξαναβρεις τις συντροφιές σου, να λείψεις για λίγο καιρό. Φεύγεις? Πρέπει να σε ετοιμάζω για το ταξίδι. Όχι, μητέρα, στάσου. Θέλω να σου μιλήσω. Έχω κάτι να σου πω πριν φύγω. Καλά, λοιπόν. Ορίστε. Βλέπεις, μητέρα, αυτές τις τελευταίες μέρες κουβεντιάσαμε τόσο λίγο. Ίσως δεν βρήκαμε ευκαιρία. Και έτσι δεν θίξαμε ποτέ ένα θέμα που όμως θα... Ξέρεις, είναι κάμποσα πράγματα που με έχουν στενοχωρήσει εδώ. Βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, πώς να το πω. Κατάλαβες? Σε στενοχωρεί η παρουσία αυτού του ανθρώπου? Ναι, μητέρα. Α, ένας άνδρας μας χρειαζόταν εδώ. Οι γυναίκες δεν κάνουν για ορισμένες δουλειές. Ο άνθρωπος αυτός δεν δουλεύει, δεν φτιάχνει τίποτα. Ίσως χρειάζεται λίγο καιρό για να συνηθίσει. Μα αυτός δεν θα φτιάξει τίποτα ποτέ. Πώς το ξέρεις? Επιτέλους, αν δούμε, τον διώχνουμε. Να μαζέψουμε πρώτα το σάνο. Μα αυτός δεν θα φύγει ποτέ, δεν θα φύγει. Πώς μπορεί να μην φύγει? Μην ξεχνάς πως η διαμονή του εδώ είναι παράνομη. Αν θέλουμε, βάζουμε και τον επιάνουμε. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε ήσυχοι. Μητέρα, στάσου. Ναι. Χτες είχα πάει στο ταχυδρομείο και έπειτα στα μαγαζιά. Και λοιπόν? Όλος ο κόσμος με κοίταζε. Και γιατί? Έπειτα μίλησα με τον γέρο Εντουάρντο. Έκανες άσχημα. Αυτός είναι ένας χαζός. Μου είπε πως όλοι κουτσομπολεύουν αυτόν τον άνθρωπο και εμάς. Και σαν τι λένε? Λένε πως εμείς χρεωνόμαστε για να τον θρέφουμε και να του δίνουμε χαρτζιλίκι. Αυτά είναι κουταμάρες, το ξέρεις. Λένε πως δεν είναι ωραίο τρεις γυναίκες εμείς να τον κρατάμε στο σπίτι. Ο κόσμος έλεγε τα ίδια πράγματα και όταν σε έστειλα στην πόλη να σπουδάσεις. Ένα κορίτσι μονάχο στην πόλη μέσα σε τόσους άνδρες. Αυτό για τον κόσμο δεν ήταν και τόσο ωραίο. Μα έτσι είναι. Άλλωστε εσύ φεύγεις τώρα και τσιγκλιτώνεις από το κουτσομπολιό. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί σκοτίζεσαι. Όσο για μένα ξέρω πως ο κόσμος αυτός είναι κακός και κουτός.
Δεν με νοιάζει. Στάσου, μητέρα, στάσου. Δεν σε νοιάζει ο κόσμος. Αλλά ούτε και για μένα δεν νοιάζεσαι. Γιατί με ρωτάς έτσι, Σέλβια? Γιατί πιστεύω πως σε νοιάζει αν κάτι με κάνει και υποφέρω. Μητέρα, με στενοχωρεί που αυτός ο άνθρωπος μεταχειρίζεται τα ρούχα του πατέρα και κοιμάται στο δωμάτιό του. Δεν μπορούσε να κοιμάται στο χώμα. Μα αυτό εμένα με στενοχωρεί. Δηλαδή, για τον πατέρα, πρώτα φαινόταν πως τον περιμέναμε ακόμα. Τώρα όχι πια. Α, ώστε σκέφτεσαι τον πατέρα. Σε έχω ακούσει να γελάς όλους αυτούς τους μήνες, Σίλβια, μετά το θάνατό του. Πίστευα λοιπόν πως πρώτη-πρώτη εσύ τον ξέχασες. Μα εγώ δεν είμαι παρά η κόρη του, μητέρα. Ενώ εγώ είμαι γυναίκα του, ε! Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να τον ξεχάσω εγώ. Χρυσό μου κορίτσι, η συζυγική μας ζωή, το χρέος μου απέναντι στον πατέρα σου και το χρέος το δικό του απέναντί μου κάνουν έναν λογαριασμό πολύ δύσκολο για να μπορούν να ανακατευτούν σε αυτόν οι ξένοι. Και στο ζήτημα αυτό και τα παιδιά μας είναι ξένοι. Δεν ξέρουν τίποτα. Λοιπόν, Σίλβια, ας αφήσουμε αυτή την κουβέντα. Σε λίγο θα βρίσκεσαι μακριά. Πολλά πράγματα θα σου φανούν ασήμαντα. Έλα, θα ξαναβρεις τις συντροφιές σου, θα διασκεδάσεις, θα σου κάνει καλό. Α, πάντα το καλό μου σκέφτεσαι, την υγεία μου. Μητέρα, από μέρες τώρα θέλω να σου μιλήσω. Μέρες τώρα αισθάνομαι ταραγμένη, φοβισμένη. Εμπρός λοιπόν, φοβισμένη για ποιο πράγμα? Η πία. Η πία? Ναι, μου φαίνεται πως η πία τον κοιτάζει αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζεις? Ναι, δεν γελιέμαι. Αλλά η πία είναι ελαφρόμυαλη, δεν χρειάζεται να το κάνουμε μεγάλο ζήτημα. Μητέρα, μητέρα, είναι η μοναξιά που με φοβίζει. Διαρκώς μόνες, καρφωμένες στις ίδιες σκέψεις. Και τα πιο απίστευτα πράγματα αρχίζουν να φαίνονται απλά, κοντινά, αναπόφευκτα, όπως όταν ονειρεύεται κανείς. Μα χρυσή μου, εσύ απόψε φεύγεις. Μου φαίνεται πως αυτό το γρανάζι θα τα καταπιεί όλα. Όλα τι όλα? Μητέρα, πιστεύω πως ο άνθρωπος αυτός έχει συνεννοηθεί με την πία. Δηλαδή? Κάτι υπάρχει ανάμεσά τους. Δεν το πιστεύω. Ο άγγελος του αρέσει να αστειεύεται. Σίλβια, δεν θέλω να συνεχίσω αυτή την κουβέντα. Μα τους παραμόνεψα. Γιατί το έκανες αυτό? Οπωσδήποτε. Αυτά είναι κουταμάρες, δεν τα πιστεύω. Μα τους άκουσα! Δεν καταλαβαίνεις τι λέω! Μα όχι, χρυσή μου, όχι, σου λέω, γελάστηκες. Εσύ τα δημιουργείς αυτά με το μυαλό σου. Και τώρα φτάνει, Σίλβια, σε παρακαλώ. Ας μην χάνουμε άλλο τον καιρό μας. Μητέρα, μα δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Τι συμβαίνει λοιπόν? Μα το ξέρεις πολύ καλά, μητέρα, τι συμβαίνει. Αυτός ο άνθρωπος και εσύ. Θα πολύ σκοτίζεστε να το κρύψετε. Εσύ και αυτός ο άνθρωπος. Εσύ και αυτός ο άνθρωπος. Δεν ωφελεί να προσποιείσαι πια. Δεν πρόκειται για προσποίηση. Εσύ, μητέρα, τι λες? Σε παρακαλούσα. Σε παρακαλούσα να γλιτώσεις και τις δυο μας από τις κουβέντες που μια μάνα και μια κόρη αποφεύγουν πάντα να κάνουν μεταξύ τους. Μα εσύ δεν το θέλησες. Γιατί? Γιατί σας είδα, εσένα και αυτόν τον άνθρωπο, έναν άγνωστο, έναν αλήτη. Γι' αυτό φεύγω, κατάλαβες τώρα? Μα ίσα ίσα φεύγεις, θα μπορούσες λοιπόν να μην έχεις μιλήσει. Έχεις δίκιο, μητέρα. Φάνηκα γελία. Αλλά δεν τα είπαμε ακόμα όλα, μητέρα. Πιστεύεις πως θα άρχιζε αυτή τη συζήτηση αν δεν υπήρχε ανάγκη να το κάνω? Σε παρακαλώ, Σίλβια. Μητέρα! Σε παρακαλώ, φτάνει, άσε με ήσυχη, είπα. Φτάνει. Τα είδες ανάποδα τα πράγματα. Τα παρεξήγησες. Μα τι συνέβηκε λοιπόν, μητέρα? Πώς τον μπόρεσες αυτό? Με ρώτησες με ποιο δικαίωμα στέκω εδώ? Μα είμαι κόρη σου. Είσαι η μητέρα μου. Μητέρα σου. Ένα συμβόλαιο, ε. Ένα υπογραμμένο χαρτί. Μητέρα σου, τίποτα το ζωντανό, ε? Μητέρα σου. Μια μούμια μπαλσαμωμένη. Μα όχι, 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 μητέρα μου. Δεν είναι αυτό. Όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι πως ήμουν ερωτευμένη μαζί σου. Ήθελα να θυσιαστώ για σένα. Ξεφύλιζα το βιβλίο μου και κάθε λίγο σε κοιτούσα. Είχες το φως της λάμπας στα μαλλιά και... Κρίμα που όλα αυτά δεν σταμάτησαν εκεί. Σαν ένα πορτρέτο που αρχίζει να κυτρινίζει σιγά σιγά. Κρίμα που άλλαξαν όλα. Δεν είμαι πια εκείνη που ήμουνα. Μα ούτε εσύ το ξέρεις. Κι εγώ θυμάμαι τη φωνούλα σου. Μεγάλωσες όμως, Σίλβια. Είσαι πια γυναίκα. Είσαι μια άλλη, δεν ξέρω ποια είσαι. Και η φωνή σου κάποτε με ενοχλεί, με κουράζει. Τώρα δεν έχεις πια ανάγκη από μένα. Όταν το πουλάκι μεγαλώσει, η μάνα του το διώχνει με τσιμπιές από τη φωλιά. Η φύση είναι ειλικρινή, σε μισόχη. Εμείς μπαλσαμώνουμε τους νεκρούς. Μητέρα, εσύ ήσουν πάντα για μένα ό,τι καλύτερο είχα στον κόσμο. Όπου ήσουν εσύ, τα πάντα γύρω μου ήταν φωτεινά.
Δεν τη ξέρατε εσείς οι άλλοι από μένα. Εγώ ήμουνα μόνη και πάντα μόνη έμεινα. Με κοιτάξατε ποτέ στα αλήθεια? Μου μιλήσατε ποτέ? Με ρωτήσατε τι σκεφτόμουν εκεί μπροστά σας με το φως της λάμπας στα μαλλιά, όπως λες, ή όταν ξαγρυπνούσα? Είσαστε σίγουρες πως με γνωρίζατε καλά? Μα η ζωή σου εδώ, οι ιδέες σου, ναι. Άκουσα ψέματα, είπα ψέματα, κοροϊδέψαμε. Είσαστε σίγουρες πως με γνωρίζατε καλά? Είσαστε σίγουρες πως με γνωρίζετε καλά? Μη με βασανίζεις άλλο, Σίλβια, φτάνει. Και η Πία, τι η Πία? Πία, τι θέλει η Πία? Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Εσύ πάντα τα ήξερες όλα. Το πήρες λοιπόν απόφαση και αυτό. Άφησες να συμβεί αυτό το απέσιο πράγμα. Άφησες αυτόν τον άνθρωπο να σε κάνει ό,τι θέλει. Εσένα και την Πία, σαν δύο φοράδες μέσα σε ένα στάβλο. Δέχτηκες να απαρνηθείς την ανθρωπιά σου. Και αν αύριο έβαζε χέρι και σε μένα, θα τα αφήνεις να γίνει και αυτό. Χαμήλα στη φωνή, Σίλβια. Τα είδα όλα, τα άκουσα όλα. Μέτρησα τις αναπνοές σας. Τι μεγάλα λόγια για πράγματα τόσο μικρά και λεϊνά. Μα τι θέλεις λοιπόν από μένα? Άφησε με ήσυχη, κάνε πέρα από όλα αυτά. Γιατί φωνάζεις έτσι? Έτσι, γιατί στέκεσαι εδώ? Επιτέλους, ό,τι κι αν είμαι, ό,τι κι αν κάνω, τι σε νοιάζει εσένα? Ναι, τη μισή μου ζωή δέχτηκα να πάθω ένα είδος αγκύλωση. Λοιπόν, αυτό ήταν το λάθος μου. Αυτό ήταν το βάσανό μου. Αχ, πόσα ψέματα. Το σπουδαίο είναι να καταλάβει κανείς τι είναι και να είναι αυτό που είναι. Τότε όλα γίνονται απλά. Όπως όταν μας παίρνει ο ύπνος και αφήνουμε τη σκέψη μας να χάνονται μια-μια. Γιατί καταλαβαίνουμε πως είναι κουτές και ανώφελες. Και στο τέλος η ανάπαυση. Η ανάπαυση των χορταριών, των ζωντανών, των βράχων. Αυτό θέλω. Να ησυχάσω. Για όλα τα άλλα δεν με νοιάζει. Δεν μπορώ να σ' ακούω να μου μιλάς έτσι, μητέρα. Δεν έχει σημασία όσα είπες. Λόγια, λόγια. Τα έχω ακούσει και από τον πατέρα σου. Άλλωστε του μοιάζεις τόσο πολύ. Ούτε και για σένα με νοιάζει, Σίλβια. Μου κάνες κακό να με αναγκάσεις να μιλήσω. Όλη αυτή την ιστορία τη βαριέμαι και θέλω να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα. Φύγε! Μα πώς συνέβηκε, μητέρα? Πώς τα κατάφερε έτσι? Μπήκε εδώ μέσα σε ένα κτίνο, σε αυτό. Κι αν εμένα μ' αρέσει να τον υπακούω, η φωνή του με πείθει. Α, ναι, το ξέρω. Άκουσα και τη φωνή του και τη φωνή σου. Νομίζεις πως εγώ δεν καταλαβαίνω? Είναι τρεις μήνες τώρα που αναπνέω αυτά τα πράγματα. Μα εσύ δεν μπορούσες να του πεις όχι? Όχι, δεν μπορούσα να του πω όχι για οτιδήποτε. Κατά βάθος αυτή ήταν η επιθυμία μου. Ήμουνα μόνη, ο αέρας με συνέπαιρνε. Οι άλλοι με φώναζαν και εγώ δεν απαντούσα. Είναι τόσο απλό. Το ήθελα κι εγώ. Μητέρα, μητέρα, δεν μπορώ να το υποφέρω. Και ποιος σου είπε να το υποφέρεις? Φύγε. Μητέρα, μητέρα, ξέρεις τι λένε στο χωριό? Πως κι εγώ καταλαβαίνεις. Κι οι τρεις μας ένα μικρό κοπάδι. Αυτό με τρελαίνει, μητέρα. Λίγο πριν έψαχνα στα συρτάρια του πατέρα, βρήκα και το πιστόλι του. Το πήρα, το έχω εδώ πάνω μου. Να το, μητέρα! Φύγε, Σίλβια! Δεν μπορώ πια να φύγω. Καμιά θέση σε αυτό το ζήτημα. Φύγε! Δεν μπορώ πια να φύγω. Φύγε, σου λέω. Είδα το πρόσωπό σου την ώρα που πήγαινε σε αυτόν και το πρόσωπο της Πίας. Άκουσα τις φωνές σας. Με κατατρομάξατε. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο από αυτό. Με κάνατε να αρρωστήσω. Μητέρα, πάμε να φύγουμε. Έλα μαζί μου. Πάμε να φύγουμε. Δεν μπορώ καλά. Όχι, άφησε με. Θα τον σκοτώσω, μητέρα! Όχι, δεν θα το κάνεις αυτό, το ξέρω. Σίλβια, ποιο αίσθημα σε σπρώχνει, πες την αλήθεια. Γιατί ήρθες εδώ, ε? Γιατί είπες τόσα πράγματα? Γιατί παραμόνευσες? Γιατί φωνάζεις έτσι? Γιατί δεν έχεις φύγει? Γιατί δεν φεύγεις? Γιατί, γιατί, γιατί? Σίλβια, συνέβηκε τίποτα? Όχι, τίποτα. Ξέρεις που είναι ο άγγελος? Θέλεις να του μιλήσεις? Έχω κάτι να του πω. Τώρα, αμέσως? Ναι, αμέσως. Το σκέφτηκες καλά αυτό που πρόκειται να του πεις? Ναι.
Το σκέφτηκα καλά. Έλα, κάθισε, Σίλβια. Είσαι καταϊδρωμένη. Πάω να τον φωνάξω. Άγγελε! 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 Αγαπητή Σίλβια. Δεν ήξερα πως θα σε βρω εδώ. Κάποιος με φώναζε, σίγουρο, όχι εσύ. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο σε αυτό το σπίτι παρά να κυνηγάει ο ένας τον άλλον. Εγώ όμως τρέχω περισσότερο και από τη μητέρα σου και από την Πία. Αγαπητή Σίλβια, δεν ήξερα πως θα σε βρω εδώ. Για να πω την αλήθεια όμως, το ήλπιζα. Σηκώνεσαι, φεύγεις κιόλας. Όχι. Δέχεσαι να μείνεις. Ωραία. Αυτό είναι μια ανέλπιστη τύχη. Είχα τόση λαχτάρα να σου μιλήσω πριν από αυτό το καταραμένο σου ταξίδι. Το ξέρω πως με περιφρονείς. Είσαι περήφανη. Ωστόσο έχεις δίκιο. Μα σε βλέπω όμως πικραμένη, πειραγμένη και είσαι πολύ νέα και πολύ ευγενικιά για να επιτρέψω τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Έπρεπε να σου μιλήσω. Κι εγώ, Άγγελε. Κι εσύ. Επιτέλους. Είμαι ευχαριστημένος. Αυτό έπρεπε κάποτε να γίνει. Αγαπητή Σίλβια, μίλα μου. Αγωνιώ να μάθω. Πες μου. Δεν μιλάς? Σίλβια, φοβάμαι πως θέλεις να με μαλώσεις. Λοιπόν, εγώ θα το δεχτώ και θα προσπαθήσω να μην σου ξαναδώσω αφορμή. Ξέρω πως έφτυξα σε μερικά πράγματα. Ή μήπως έφτυξαν η μητέρα σου και η θιά σου, η Πία. Και αυτές μπορούν να κάνουν λάθη. Θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Αγαπητή Σίλβια, είμαι σίγουρος πως δεν θα φύγεις. Τι είναι αυτό που σε στενοχωρεί? Τα ρούχα του πατέρα μου. Τα ρούχα του πατέρα σου? Αν σε πειράζει αυτό, αγαπητή μου Σίλβια, όχι, δεν σκέφτηκα να τα χρησιμοποιήσω. Δεν θα τα πάρω. Αυτό ήθελες? Αυτό μόνο? Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε τα ρούχα που έραβε η μητέρα μου. Κοίταξε τα καλά. Ψάξε ανάμεσά τους. Υπάρχει τίποτε? Τίποτε που να μην το πρόσεξα? Τέλος πάντων, να σε ψάξω. Άγγελε, έχει πιστόλι, θέλει να σε σκοτώσει. Τι έκανε? Ευχαριστώ, Πία. Τώρα μπορείς να φύγεις. Αγαπητή Σίλβια, σου έλεγα πως δεν βρίσκω τίποτε στα ρούχα του πατέρα σου. Θα κοιτάξω καλύτερα. Είναι καλά έτσι? Μήπως πρέπει να σκύψω περισσότερο? Μήπως πρέπει να γονατίσω? Κατάλαβα τι έπρεπε να βρω εδώ μέσα. Ένα γρήγορο θάνατο. Ήθελες λοιπόν να με σκοτώσεις? Δεν μιλάς? Δεν μιλάς! Ήθελες να με σκοτώσεις λοιπόν, ε? Ναι. Πήγαινε, Πία. Είπα, φύγε! Λοιπόν, Σίλβια, ήθελες να με σκοτώσεις? Ναι. Δώσ' μου το όπλο. Όχι. Δώσ' μου το όπλο. Δώσ' το. Δώσ' το. Δώσ' το. Άφησε το. Άφησε το. Πάρ' το. Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς μας τίποτα. Ήθελε να με σκοτώσει. Να μου πάρει τη ζωή. Με μισή. Με μισή, κατάλαβες, Πία? Με μισή. Όσο ζει αυτή, η ζωή μου κινδυνεύει, κατάλαβες? Με μισή, με μισή. Κατάλαβες, Πία? Αυτή τη στιγμή μπορούσε να ήμουν νεκρός. Τα είχε σκεφτεί περίφημα. Εγώ ήμουν εδώ, έψαχνα. Και αυτή... Πού ήθελες να με πυροβολήσεις, αγαπητή μου, ε? Στο σβέρκο, ε?
Εδώ! Κι εγώ να πέσω μπρούμητα στις πέτρες, να σπάσω τα δόντια μου και να μείνω εκεί. Ένα σπασμένο αυγό, όλο αίμα και μυαλά. Σύχαμα, σκουλίκι, παλιοπόρνη! Παλιοπόρνη! Πώς τόλμησες, πώς τόλμησες, πώς τόλμησες, παλιοπόρνη! Άσπινε! Άσπινε, για το όνομα του Θεού! Άγγελε! Σίλβια! Θέλω να πεθάνω! Είμαι άδικος. Ντρέπομαι. Τι συχαμένα πράγματα. Αγάθα, η καημένη μας η Σίλβια τόλμησε να... Είναι άρρωστη. Στα αλήθεια άρρωστη. Κάτι πρέπει να κάνουμε να τη γιατρέψουμε. Θα δίνα οτιδήποτε εκτός από τη ζωή μου. Θέλω να πεθάνω. Αυτό το δυστυχισμένο με μισούσε. Φταίει η μοναξιά. Πρέπει να είναι κανείς πολύ δυνατός για να βαστάξει. Θέλω να πεθάνω. Λέει πως θέλει να πεθάνει. Από συμπόνια θα μπορούσε κανείς σχεδόν να της το ευχηθεί. Φτωχή Σίλβια, τόσο τελικάτη. Σωστό λουλούδι και να την τρώει μοναξιά. Φτωχή Σίλβια. Στα αλήθεια θα ήθελε κανείς η τύχη να τη λυπηθεί. Να σκύψει και να κόψει αυτό το λουλούδι. Να το γλιτώσει από αυτό το συχαμένο ξεπεσμό. Να το κόψει. Και έτσι να το σώσει. Να μην χαθεί. Δεν ξέρω αν το ονειρεύτηκα ή αν ήταν μονάχα μια σκέψη. Μου φάνηκε όμως πως ήταν βράδυ. Σαν τώρα. Η καημένη μας η Σίλβια έκλαιγε. Έλεγε πως δεν θα μπορούσε άλλο. Ούτε για μια νύχτα να υποφέρει τον απέσιο χτύπο εκείνου του παραθυρόφυλλου. Μπιμ μπαμ. Και σε μια στιγμή λέει, θα πάω να το βγάλω από εκεί αυτό το παραθυρόφυλλο. Και εγώ λέω, ω αγαπητή Σίλβια, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να σου συμβεί κανένα κακό. Και εκείνη τότε χαμογέλασε. Στην τιμή μου χαμογέλασε και είπε, αγαπητέ άγγελε, ας τα αφήσουμε στην τύχη. Έτσι κι αλλιώς δεν θα ξανακούσω το παραθυρόφυλλο και θα μπορέσω να κοιμηθώ ήσυχα. Μητέρα. Τι θέλεις να μου πεις? Μητέρα, μια μέρα ήμουν γεμάτη απελπισία και φρίκη. Πήγα σε αυτόν, ήθελα να τον διώξω, να τον διώξω από το σπίτι. Μητέρα, δεν μπόρεσα. Δεν μπόρεσα, μητέρα. Με έκανε δική του. Είμαι χαμένη. Μητέρα. Σ' αγαπούσα από μικρή, Σίλβια. Ήσουν τόσο τελικάτη. Πού πάει? Γιατί ρωτάς ψεύτρα? Το ξέρεις και το ξέρω. Θα ανέβηκες εκείνη την καταραμένη ταράτσα. Έχουμε τάχα το δικαίωμα να επέμβουμε. Εσύ Αγάθα, τι λες? Εσύ πρέπει τώρα να μιλήσεις. Μίλα, μίλα για το όνομα του Θεού. Κόρη σου είναι. Ή μήπως παρατρέχει η φαντασία μας, α? Εγώ επιτέλους λίγο έλειψες. Να εκεί. Θα με σκότωνε. Α, είναι φανερό πως δεν συμβαίνει τίποτα. Ωστόσο, πιάνεται η αναπνοή μου. Είμαι λιγάκι ταραγμένος. Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν? Τι δύσκολο που είναι να μείνει κανείς αγνός και ανθρώπινος και ζωντανός. Πώς μπόρεσε να σκεφτεί ένα τέτοιο πράγμα? Και γιατί? Γιατί το έκανε? Γιατί ήταν ερωτευμένη μαζί σου.
Τι μυστήριο που είναι η πράξη των ανθρώπων. Καμιά φορά το ίδιο πανί το δέρνουν δύο αντίθετοι αέριδες. Εγώ λέω... Φώναξε εδώ την κόρη σου, Αγάθα. Πήγαινε να τη φέρεις. Τρέχα να τη φέρεις. Γρήγορα. Φώναξε την. Σίλβια. 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 Μια καρέκλα! Είναι παγωμένη, τρίψτε την. Βρέχτε τη στα χείλια λίγο. Δώστε τη κάτι να πιει. Πία, φέρε σε παρακαλώ ένα βρεγμένο πανί. Ναι, αμέσως πάω. Και λίγο κρασί, ε. Έλα. Δώστε μου, έλα. Σίλβια. Έλα. Δώστε λίγο κρασί. Έλα, Σίλβια. Ποιε θέλει. Ησύχασε. Έλα, συνέφιαχε. Είναι όμορφο να σα βλέπει κανεί και τι τρει μαζί. Κοντά, κοντά. Αγαπημένες και μονιασμένες. Έλα, Σίλια, ποιες αγάπη. Είναι μια χαρά, μια παρηγοριά. Εντάξει. Ήμασταν αλήθεια στραβοί. Κι όμως ήταν τόσο απλό. Τι ήταν απλό? Όλα. Δηλαδή? Δηλαδή, το κορίτσι μας δεν θα φύγει. Ούτε απόψε, ούτε ποτέ. Ο Εντουάρντο θα έρθει και θα φύγει μονάχος, ο παλιόγερος. Η Σίλβια θα μείνει εδώ. Κι οι τέσσερις μας. Κι οι τέσσερις. Προτιμάτε να χυθεί αίμα εδώ μέσα ή εκεί απάνω στην ταράτσα? Εγωισμός, αυτός ο καταραμένος εγωισμός. Εμείς οι τέσσερις, ναι. Γιατί να το χαλάσουμε? Άγγελε, είσαι τρελός. Ένας τρελός, Αγάθα, ακούς. Πάω να πέσω εγώ από την ταράτσα. Εγώ μας θα σκοτωθώ. Παλιά άνθρωπε, μας κατάστρεψες! Πία! Άντε να φέρεις τη βαλίτσα μου. Εγώ θα φύγω, όχι άλλος. Είναι ευκαιρία τώρα που θα περάσει ο Εντουάρντο. Έτσι τακτοποιούνται όλα. Θα φύγεις! Μακάρι! Νομίζεις πως αστειεύομαι, ε? Δεν έχω όρεξη να μείνω εδώ μέσα σε κακίες και σε καυγάδες και σε κίνδυνο. Άγγελε, τι πας να κάνεις? Φεύγω! Στάσου! Όχι, όταν να αποφασίσω κάτι δεν γυρίζω πίσω. Όχι, Άγγελε, μείνε. Αχαριστία, κακία. Σε παρακαλώ, Άγγελε, σε παρακαλώ. Α, δεν μπορείς να φύγεις έτσι. Είσαι τόσο καιρό εδώ μέσα. Μείνε. Μείνε, Άγγελε. Ωραία, Αγάθα. Μένω. Συμβαίνει λοιπόν εδώ μέσα? Τι είναι αυτά που συμβαίνουν? Τρελαθήκαμε όλοι μας. Κτήλος, απατεώνα, χαραμοφάλι, παλιάνδρομε. Ήσυχα, Πία. Ήσυχα. Σίλβια, ήρθε το καμιόνι, ο γέρο Εντουάρντο. Είσαι ελεύθερη, Σίλβια. Εγώ δεν θέλω να θυμάμαι όσα συμβήκαν μεταξύ μας. Είσαι ελεύθερη να μείνεις ή να φύγεις. Διάλεξε. Φεύγω. Όχι, Σίλβια. Δεν φεύγεις. Εσύ, Πία, πες του πως δεν θα φύγει απόψε η Σίλβια. Πες του το παράθυρο. Θα τον ειδοποιήσουμε πότε. Εντουάρντο, δεν θα φύγει. Όχι, δεν φεύγει. Αυτό ήταν. Δεν σε κράτησα εγώ, το ξέρεις. Συμφωνήσαμε όλοι μας. Μόνο που θέλατε και οι τρεις σας να σας πιέσω λιγάκι. Δηλαδή να σας κουμαντάρω, να σας προστατέψω. Και τώρα να είμαστε και οι τέσσερις μαζί. Όχι για πράγματα πρόστιχα, υλικά, σαν αδέρφια.
Φωνάξαμε, μαλώσαμε και τώρα γαλήνη. Νύχτωσε. Βγαίνει το φεγγάρι. Κλείσε, Πία. Κλείστε τα πάντα, αμπαρώστε. Τι μας νοιάζει για τον γέρο Εντουάρτο και για τον κόσμο ολόκληρο? Τα κουνούπια και οι έγνοιες έρχονται απ' έξω. Κλείστε. Έξω όλα. Ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Απόψε εδώ πρέπει να το γιορτάσουμε. Φέρτε στο τραπέζι ό,τι υπάρχει καλύτερο. Εγώ θα κατεβώ στο πηγάδι. Μποτήλες υπάρχουν ακόμα. Εσύ, Αγάθα, ετοίμασε, άναψε φωτιά. Και εσύ, Πία, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Και η Σίλβια, η αδερφούλα μας, δεν πρέπει να φαίνεται κλαμμένη. Χτενίστε την, πλύντε την, στολίστε την. Δική της είναι η γιορτή. Εγώ θα κατέβω στο πηγάδι να φέρω κανένα μπουκάλι κρασί. Εσείς τρώστε το καλύτερο τραπεζομάντιλο. Βάλτε τα καλύτερα ποτήρια. Αδερφές μου, όταν μια από εσάς υποφέρει, για μένα σκοτεινιάζει ο ήλιος. Γρήγορα. Πία, βάλε τη Σίλβια να συγχειριστεί. Η Πία είναι πεισματάρα, αντιστέκεται, μα έπειτα είναι η πιο πρόθυμη, η πιο υπάκουη. Η Σίλβια είναι ένα λουλούδι. Έλα, 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 πηγαίνετε, πηγαίνετε. Πία, βάλ τη Σίλβια να φορέσει εκείνο το φορεματάκι της πρώτης μέρας. Και εσύ, Αγάθα. Εγώ είμαι γριά. Εσύ είσαι εκείνη που αξίζει. Για σένα ήρθα εδώ από μακριά και για σένα μένω. Εσύ με κάνεις να θυμηθώ πως στην πατρίδα μου τις γυναίκες δεν τις στέλνουν τη νύχτα έξω μοναχές. Μπα, και γιατί? Γιατί μπορεί να απαντήσουν το διάολο. Όλοι ξέρουν πως οι γυναίκες θέλουν να τα φτιάσουν με το διάολο. Αυτό είναι που κάνει το δύσκολο. Λοιπόν. Κάποτε όμως, ή για να φωνάξουν το γιατρό ή για άλλο κάτι, αναγκάζονται να τις στείλουν έξω τη νύχτα. Και λοιπόν? Λοιπόν, παίρνουν δρόμο και ξαφνικά, αν είναι φεγγάρι, βλέπουν δίπλα στο νίσιο τους έναν άλλο νίσιο. Είναι κάποιος διαβάτης που αρχίζει να τις συντροφεύει. Και τι τους λέει? Τίποτε. Τις οσμίζεται. Τις οσμίζεται? Ναι, για να δει αν μυρίζουν καπνό. Είναι η μυρουδιά των ανθρώπων. Κανένα άλλο πλάσμα δεν ανάβει φωτιά και δεν βάνει τον τέντζερι να βράσει. Οσμίζεται. Και αν μυρίζουν καπνό? Τότε χάνεται αμέσως. Είναι γυναικούλες, κυράτσες, ψευτοκλαψούρες. Ο διάολος τις συχαίνεται. Κάθε τόσο όμως υπάρχει και καμιά που δεν μυρίζει καπνό. Και τι μυρίζει? Ω, τίποτε. Στον τόπο μου λένε μυρίζει αγέρα. Πιάσε από εκεί το γάντζο της χάλας. Έτσι, μπράβο. Ο δημιουργός έκανε λάθος αυτές. Η δόση ήταν για κάποιο άλλο πλάσμα, πιο παράξενο, πιο σπουδαίο, πιο κοντά στο Θεό. Να γιατί οι γυναίκες αυτού του είδους είναι μελαγχολικές. Σου μοιάζουν, Αγάθα. Στενοχωριώνται όπου υπάρχει καπνός, στενοχωριώνται και όπου δεν υπάρχει. Οι άντρες τις αγαπάνε με πάθος. Τους λένε ψυχή μου. Μα αυτές συχνά τους φαρμακώνουν. Όπλα! Τίποτα δεν τους πάει. Ούτε ο παράδεισος. Τέτοια γυναίκα περιμένει ο διάολος τη νύχτα. Αυτή δεν φοβάται. Πάει μαζί. Τι έγινε? Τίποτε. Η σκάλα έπεσε μέσα. Ξεγαντζώθηκε. Και τώρα? Ρίξε μου ένα σκηνή. Αμέσως. Μια στιγμή. Σίλβια. Μητέρα. Το βρήκες? Πάω να το πάρω. Περίμενε. Σίλβια. Πώς ανθοστόλησαν. Ναι, μητέρα. Ναι, Σίλβια. Ο Άγγελος. Πού είναι ο Άγγελος?
Στο πηγάδι. Σίλβια, γλυκιά μου. Στο πηγάδι. Θέλεις τίποτα? Δεν κοιμήθηκες, μητέρα? Πάντα κοιμάμαι λίγο εγώ. Δεν έρχεσαι μέσα να πάρουμε μια μπουκιά? Αργότερα. Θέλεις τίποτα? Όχι, όχι, τίποτα. Μητέρα, γιατί δεν έρχεσαι μέσα? Αργότερα. Έχετε απ' όλα? Ναι. Πήγε καμιά σας για το γάλα? Μια από αυτές τις μέρες θα πρέπει να πλύνουμε. Ναι. Μητέρα, φοβάμαι. Για τον Άγγελο? Αφού το ξέρεις πως είναι αστείο. Ναι, το ξέρω. Γιατί δεν έρχεσαι μέσα? Εδώ δεν μπορεί κανείς ούτε να μιλήσει. Αργότερα. Ο Άγγελος δεν ξαναμίλησε? Όχι. Έχουν περάσει σχεδόν 2 ώρες. Πιστεύεις πως... Όχι. Όχι, Σίλβια. Να, έλα. Έλα πιο κοντά στο πηγάδι. Βάλε τα αυτί σου και θα ακούσεις. Αναπνέει. Μα δεν ακούω τίποτα. Ναι. Τώρα σωπαίνει, ε. Μα κάθε τόσο τον πιάνει ο θυμός. Ήσαμε πριν 2 ώρες, μιλούσε. Ναι. Και τι έλεγε? Χαλούσε τον κόσμο. Και τώρα? Τώρα τι κάνει τώρα? Σκέφτεται. Και πριν γιατί χαλούσε τον κόσμο? Δεν είχε πάει ακόμα ο νους του. Δεν είχε καταλάβει. Να καταλάβει? Τι να καταλάβει? Να πως. Πως είναι ένα παιχνίδι, ένα χωρατό. Ένα χωρατό? Μα μου φαίνεται όμως πως είναι 2 μέρες τώρα και 2 νύχτες. Α, όχι ακόμα, λιγότερο. Και έπειτα κι εσείς ήσατε σύμφωνες να το κάνουμε, γελούσατε. Ναι, βέβαια. Και τώρα τι είναι 2 μέρες και 2 νύχτες, ε? Αυτός είχε κάνει στον πόλεμο. Εκεί ήταν πολύ σειρότερα. Και έπειτα, εκεί κάτω υπάρχουν και μποτήλες με κρασί. Μποτήλες με κρασί? Και τι κάνει με αυτές? Κάθε τόσο σπάει το λαιμό μιας μποτήλιας και πίνει. Μεθάει λοιπόν εκεί κάτω? Ναι, έτσι νομίζω. Έτσι κυλάει ο καιρός. Μπορείς να είσαι ήσυχη, Δέκακο, περνάει εκεί κάτω. Μα είσαι σίγουρη, μητέρα? Σίγουρη. Δεν είναι για να φοβάται κανείς λοιπόν, ε? Και κατά βάθος 2 μέρες και 2 νύχτες. 2 μέρες και 2 νύχτες. Α, λιγότερο μπορεί να μείνει ακόμα. Θα του γίνει μάθημα. Του χρειαζόταν, δεν είναι έτσι? Σίγουρα. Σίγουρα του χρειαζόταν. Κάτι δεν πήγαινε καλά εδώ μέσα. Δεν αισθανόταν κανείς ευχάριστα. Α, τώρα αυτός άλλαξε. Όταν μιλάει από εκεί κάτω μου έρχεται ώρες-ώρες. Θα γελάσω. Μητέρα, μητέρα, γιατί δεν φωνάζεις απάνω? Έτσι για να ακούσουμε τι θα πει. Φώναξε. Όχι. Καλύτερα όχι. Κατάλαβα πως όταν μυριστεί πως κάποιος βρίσκεται εδώ, ξαναπέρνει θάρρος. Αρχίζει να φωνάζει, να μιλάει. Ελπίζει πως θα το απαντήσουν. Όταν όμως δεν ακούει κανέναν, φοβάται. Να φοβηθεί τι, μητέρα? Σίλβια. Φωνάζει. Σίλβια. Ξέρω πως είσαι εκεί. Απάντησέ μου. Σ' άκουσα, να ξέρεις. Απάντησε. Απάντησε το εσύ, μητέρα. Με φωνάζει εμένα. Πία. Εσύ είσαι, Πία?
Εγώ σας ακούω περίφημα. Άδικα περπατάτε ξυπόλυτες. Πία, Σίλβια. Πία, Σίλβια. Πία, Σίλβια. Δεν μπορώ να τον ακούω άλλο. Ας μην, μην έργομαι πια, είναι επικίνδυνο. Ρίξτε το σκηνή να τελειώνουν. Ρίξτε το εσύ. Εγώ φοβάμαι, φαίνεται αγριεμένος, μανιασμένος, φοβάμαι. Πία, Σίλβια. Α, δεν μπορώ να ακούω να με φωνάζουν έτσι. Γιατί ήρθες τότε εδώ? Σου είχα πει να μείνεις απάνω εκεί, δεν θα άκουγες τίποτα. Ακούγεται και εκεί παντού, ακόμα και στον δρόμο. Αν περάσει κανείς, σίγουρα θα τον ακούσει. Δεν πιστεύω και έπειτα κανείς δεν περνάει ποτέ από εδώ. Όλη τη νύχτα δεν σταμάτησε, τον άκουγα. Δεν είναι αλήθεια, Πία. Εσύ θέλεις και τον ακούς. Ακόμα και όταν σωπαίνει. Πία, Σίλβια. Πία, Σίλβια. Μα γιατί φωνάζει μονάχα εμάς? Γιατί φωνάζει εμάς και όχι εσένα? Γιατί ξέρει πως με εσάς είναι πιο εύκολο. Είστε πιο νέες. Είναι και η αγάθα και η αλήθεια. Το ξέρω. Μπράβο σας. Ώρες ώρες με πιάνει θυμός. Έπειτα όμως γελάω. Αριστούργημα. Αριστούργημα αστείο. Πρέπει να το ομολογήσω. Μπράβο σας. Και στην πατρίδα μου μια φορά αστειεύονταν έτσι με κάποιον. Η ιστορία τέλειωσε έπειτα με ένα φαγοπότι. Ήταν μια ωραία βραδιά. Το θυμάμαι. Ένα φαγοπότι περίφημο. Μάλιστα ήμουν καλεσμένος κι εγώ. Να το, την ακούτε τώρα? Πώς σας φαίνεται η φωνή? Ήσυχη, πολύ ήσυχη. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Τι είπα να πει? Τρόμος. Αρχίζει η κρυάδα του τρόμου. Αγαπητές μου, με τιμωρήσατε λιγάκι. Το άξιζα, γιατί είχα αρχίσει να γίνομαι ζόρικος. Μεγαλώσαν τα γένια μου. Δεν έχω ξηράφι εδώ κάτω. Για καλή μου τύχη είχα τις μποτήλιες. Όσες περισσέψουν θα τις φέρω απάνω. Κάντε γρήγορα, γιατί αλλιώς αδειάζω την καντίνα και γίνουμε στα αλήθεια του πι. Σας πείραζε να τραγουδήσω, α? Σε βιούτους μη με μπα. Μπιμπέμπα, εσέ βιούτρουσε, μπιμπέμπα, μπιμπέμπα, μπιμπέτε, 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 μπα. Είναι στα αλήθεια φοβισμένος. Μα γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί? Το είπε και ο ίδιος. Είχε αρχίσει να γίνεται ζόρικο, συμφωνήσαμε όλες νομίζω. Μα τώρα φτάνει πια. Τώρα θα τον βοηθήσουμε να ανέβει, δεν είναι έτσι? Βέβαια. Τώρα αμέσως, αμέσως. Βέβαια. Σίλβια. Ναι. Για το όνομα του Θεού, το σκηνί. Ρίξτε μου το σκηνί, για το όνομα του Θεού. Θέλω να μ' αφήσουν να πεθάνω. Η μητέρα σου θέλει να μ' αφήσει να πεθάνω εδώ μέσα. Γρήγορα, δεν βαστάω άλλο. Κοντεύω να λίγο θυμίσω. Αν λίγο θυμίσω θα πνιγώ. Γρήγορα, Σίλβια. Σίλβια. Πία. Θα φύγω, θα σας αφήσω.
Θα κάνω ό,τι θέλετε. Μη με αφήσετε να πεθάνω εδώ μέσα, για το όνομα του Θεού. Το σκοινί, Πία! Να του ρίξουμε το σκοινί! Ναι, Σίλβια, το σκοινί! Έλα, γρήγορα! Φέτο! Έλα, πνίγορα! Σίλβια! Πία! Αφήστε το σκοινί! Αφήστε το! Φόρνησες! Κακούργες! Θα ανεβώ και θα σας φάω τα σπλάχνα και τον τριό σας! Όλες συνεννοημένες! Φόρνησες! Θα μου το πληρώσετε όλες! Εσείς σε κρεμάσετε τη σκάλα! Εσείς! Δεν είναι αλήθεια! Εσείς! Δεν είναι αλήθεια! Όλες συνεννοημένες! Σε κρεμάστηκε μόνη της, δεν είναι αλήθεια! Θα σας στείλω στην κρεμάλα. Θα σας φάω τα σπλάχνα. Φόνησες. Το σκέπασμα. Φόνησες. Ας βάλουμε το σκέπασμα γρήγορα. Ανεβαίνει, Θεέ μου λίγο. Φοβάμαι. Ας του ρίξουμε κάτι. Μια πέτρα. Ναι. Γκρεμίστηκε. Ανασένιο. Δεν μπορεί να ανέβει. Είχε δοκιμάσει και τη νύχτα να σκαρφαλώσει. Δοκίμασε. Ναι, πολλές φορές. Εγώ τον άκουγα. Μα οι πέτρες δεν τον βοηθάνε να πιαστεί. Μα όπως είναι αγριεμένος. Όχι. Όσο περνάει η ώρα, η λύσα του μεγαλώνει, αλλά η δύναμη του χάνεται. Αφού δεν τα κατάφερε ως τώρα, δεν θα τα καταφέρει πια. Μα τότε τι πρέπει να κάνουμε? Τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Άλλωστε ξημέρωσε πια. Μα τι συμβαίνει λοιπόν? Τίποτα. Πώς τίποτε? Φοβάμαι πως τώρα πια. Τώρα πια τι? Είναι αργά. Αργά, τι θες να πεις? Δεν πιστεύω πια πως θα τα καταφέρει να ανεβεί. Το φταίξιμο δεν είναι δικό μου. Εγώ δεν ανακατεύτηκα. Δεν έκανα τίποτα, εγώ τίποτα. Καμιά σας δεν έκανε τίποτα. Ήταν της μοίρας του. Η μοίρα του τον έστειλε εδώ. Ποιος τον κάλεσε? Ποιος τον κάλεσε? Αχ, δεν μπορούσε πια να τραβήξει αυτό για πολύ. Ήταν σαν πως να είχε ανακαλύψει για την καθεμιά μας τη ρίζα που μας έδαινε με αυτή τη γη. Σαν κάτι από τα σωθικά μας. Ένα ματωμένο κορδόνι που το τύλιξε στη γροθιά του και μας τραβούσε με αυτό. Λίγο ακόμα και θα βγάζαμε τρίχα σαν τις γίδες και θα πέφταμε στα τέσσερα. Γι' αυτό δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αυτό το πράγμα ήταν μοιραίο να γίνει. Και έγινε. Μητέρα, εσύ μπορούσες να το εμποδίσεις. Όχι, δεν μπορούσα. Μα εσύ είχες καταλάβει. Και εσύ δεν είχες? Λοιπόν, ναι. Είναι χρέο σάχαρο και το παίρνω πάνω μου. Σίλβια, πιστεύεις λοιπόν πως δεν τρέμω κι εγώ? Θα φύγουμε. Το σπίτι και το πηγάδι δεν θα αργήσουν να γκρεμιστούν. Ήταν εδώ ένας ξένος, ναι, θα νομίσουν πως έφυγε, όπως είχε έρθει. Και τώρα εσείς πηγαίνετε μέσα. Μα εγώ δεν μπορώ να υποφέρω, να υποφέρω αυτό το πράγμα εκεί κάτω. Δεν μπορώ να το υποφέρω, δεν μπορείς να υποφέρεις εσύ, Σίλβια. Ευτυχώς είμαι εγώ εδώ. Και έπειτα σε λίγο θα ησυχάσει πια κι αυτός. Θα τελειώσουν όλα γρήγορα. Μια ζαλάδα, το νερό, ας είναι λίγο. Θα τα σκεπάσει όλα και έπειτα δεν θα σαλεύει πια. Χριστέ μου, εγώ φεύγω. Πολύ καλά. Και εσύ, Σίλβια, φύγε. Φύγετε. Δεν στέκομαι πιο τελεπτό. Τα πράγματα μου είναι έτοιμα. Αυτό το σπίτι ήταν πάντα μια φυλακή για μένα. Φύγε λοιπόν, Πία. Φύγε, πήγαινε στη Βιέννη να τρως. Με βραδινά φορέματα, φύγε. Και βέβαια θα πάω, με τρομάζεις. Ρίξτε την κάτω, δέστε την, είναι τρελή. Πία, Σίλβια, μην την αφήνει να κάνει αυτό το έγκλημα. Αυτή πάντα γέλαγε με εσάς. Σας περιφρονούσε. Βοηθήστε με. Με πιάνουν οι κρυάδες του θανάτου. Αυτή έχει την ευθύνη. Αυτή φταίει. Ναι, αυτή. Εσύ. Όλοι καλά λοιπόν, ναι. Εγώ φταίω. Ως τώρα
έλεγα ψέματα. Εσύ φταίσαι από την αρχή. Εσύ ξεκρέμασες τη σκάλα. Ναι, εγώ το ήθελα να μπει ένα τέλος. Όπως τη νύχτα τα χτυπά ένα παράθυρο. Κάποιος πρέπει να σηκωθεί να το κλείσει. Όχι, όχι, Σίλβια, όχι. Το έκανε από ζήλια. Σε ζήλευε. Μπορεί. Γρήγορα αυτός ο άνθρωπος θα κουραζόταν από μένα και θα με περιφρονούσε. Για δική σου χάρη, Σίλβια. Αντίζηλες, λοιπόν. Αντίζηλες, ναι. Μα καθώς βλέπεις, νίκησα εγώ. Πάντα με έκανες να σε φοβάμαι. Μας έκανες όλους δυστυχισμένους. Ναι, και τον εαυτό μου περισσότερο από εσάς. Παραδόθηκε σαν ανάγνωστο στο πι και φία πάνω στα τρομάρια. Ναι. Και έπειτα μου βάλες στο κρεβάτι την κουνιάδα. Ναι. Και έπειτα την κόρη και τις τρεις. Δεν είναι αλήθεια όσα λες, αλλά δεν πειράζει. Στο βάθος είναι αλήθεια. Και τις τρεις. Και τις τρεις. Ναι, και αυτό είναι φανερό πως δεν μπορούσε να βαστάξει. Και όλα αυτά τελειώνουν σήμερα. Μητέρα! Τι τρέχει? Εγώ δεν μπορώ να φύγω και να τον αφήσω εκεί κάτω. Δεν με νοιάζει πια για τίποτα. Ούτε για μένα, ούτε για σένα, ούτε για άλλον κανένα. Τον θέλω απάνω. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν. Ναι, είναι αλήθεια, Σίλβια. Μητέρα, είναι αλήθεια. Θέλω να ξαναβγεί απάνω. Θα πέσω εκεί μέσα εγώ. Μητέρα, μητέρα, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχω, Μπορεί να σε έγκυος. Συμβαίνει και αυτό με τις γυναίκες. Αγάθα, θέλω να μιλήσω μαζί σου. Σ' ακούω, Άγγελε. Μίλα. Λοιπόν, Αγάθα, πρέπει να μείνω εδώ κάτω και να πεθάνω. Άγγελε, μου φαίνεται πως τώρα πια δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Πονάω. Τρομάζω να πρέπει να πεθάνω εδώ μέσα, σε αυτό το σκοτάδι. Είμαι ακόμα νέος. Νομίζεις πως εγώ πονάω λιγότερο? Σε παρακαλώ, Αγάθα, έλα, λύτρωσέ με. Στα χέρια σου έχεις για μένα ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Κι εγώ θα ήθελα να σε λυτρώσω. Και γιατί δεν το κάνεις, Αγάθα? Εσένα σου άρεσε να κάνεις ό,τι σου έλεγα. Ναι, τίποτα άλλο δεν σκεφτόμουν. Η ζωή σου χωρίς εμένα θα ξαναγίνει ένα τίποτα. Ναι, ένα τίποτα. Μα τότε γιατί δεν με βγάζεις από εδώ? Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί φοβόμουν και δεν μπορούσα να τα αντέξω άλλο. Με τον καιρό σίγουρα θα ερχόταν και χειρότερα πράγματα. Όλα μπορούσαν να αλλάξουν. Όχι όμως εγώ. Κι ούτε το ήθελα. Άγγελε, δεν ξανάρχονται πίσω τα πράγματα. Δεν θα μπορούσα να σε δω να φεύγεις. Μα τώρα κάνεις χειρότερο έγκλημα. Ήταν ανάγκη να το κάνω για να ηρεμήσουμε. Δεν θα ηρεμήσεις ποτέ πια, καημένη Αγάθα. Θα είσαι καταδικασμένη, καταραμένη στον αιώνα τον άπαντα. Μ' αυτό ίσα ίσα με κάνει ηρεμή. Να έχω ό,τι μου αξίζει. Φτωχή, Αγάθα. Φτωχή, Αγάθα. Δεν πιστεύω σε κανένα έλεος. Μια μέρα, Σίλβια, ήσουν τότε μικρούλα ακόμα, το παραπέδι έφερε εδώ ένα κατσίκι για σφάξιμο. Το σφάξε. Να, εκεί δα πάνω στην πέτρα. Του μπήξε το μαχαίρι στο λαιμό. Το
Λαζαρέ το σκίσε, του βγάλε έξω τα σπλάχνα. Δίπλα εκεί ήταν μια λεκάνη γεμάτη μαύρο αίμα που άχνησε. Εγώ βοηθούσα και είχα τα χέρια κατακόκκινα. Τα μάτια του κασικιού είχαν μείνει ανοιχτά. Κάποια στιγμή στρίβω και σε βλέπω, Σίλβια. Στεκόσουν εκεί, σε εκείνη και την πόρτα, ασάλευτη, οχρή, με τα μάτια ορθά ανοιχτά. Δεν ξανά έχεις δει τέτοιο πράγμα. Ήσουν πολύ μικρή. Άρχισες να κλαις. Τι φοβερό κλάμα. Αδύνατο να σε παρηγορήσω. Δεν ήξερα πια τι να κάνω. Στην αρχή δεν μπορούσα ούτε να σ' αγκαλιάσω. Είχα βλέπεις τα χέρια. Ώρα πολύ έτρεμες. Εγώ σε παρακαλούσα, σου ταζα τα πιο απίστευτα πράγματα. Γονάτιζα μπροστά σου, σου έλεγα πως δεν ήταν αληθινό. Έπειτα σ' αποκοίμησα. Και τότε, τότε άρχισα να τρέμω εγώ. Άρχισα να κλαίω. Ήμουνα μουσκεμένη στον υδρότα, φοβισμένη. Ούτε ξέρω καλά καλά τι έλεγα, τι υποσχόμουν στον εαυτό μου. Έλεγα μόνο αυτό. Εσύ. Ποτέ. Ποτέ. Η μικρούλα μου. Όχι, όχι, όχι. Η μικρούλα μου θα μείνει καθαρή. Η μικρούλα μου, η Σίλβια, δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Τα κόκκινα χέρια, η λεκάνη το αίμα, ο θάνατος, η σάρκα, η γη, ο υδρότας. Όλα αυτά ήταν μόνο για μένα. Αυτή η καταδίκη, η μυρωδιά του ζώου, το πηγάδι, η μικρούλα μου. Όχι, 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 μικρούλα μου. Έξω, έξω μακριά, να σωθεί, να σωθεί. Φύγε, Σίλβια, φύγε, φύγε, Σίλβια, Σίλβια, φύγε, κι αν είναι αλήθεια. Κι αν είναι αλήθεια, πώς έχεις μέσα σου. Αχ, Σίλβια. Πικραινόμουνα λιγάκι να σε βλέπω να μεγαλώνεις. Να αλλάζεις. Πάντα βλέπεις. Ελπίζουμε πως τα παιδιά, πως όλα θα πάνε καλύτερα. Αυτό. Πάμε να πει παιδιά. Σκαρφαλώνει, σκαρφαλώνει. Τι συμβαίνει? Ακούστε, εσείς θα διψάτε βέβαια. Θέλετε να πιείτε? Θέλετε να πιείτε? Να, εκεί στο πηγάδι. Εκεί, βγάλτε λίγο νερό. Μα και βέβαια διψάω. Και βέβαια. Είμαι πολύ γέρος πια για να πηγαίνω με ένα ξεχαρβαλωμένο καμιόνι κάτω από αυτόν τον ήλιο. Και βέβαια που διψάω. Ρικάρδο, πάρε να πιείς ένα ποτήρι νερό. Ευχαριστώ. Μα τι συμβαίνει λοιπόν? Γιατί κλαίει η δεσποινή Σίλβια? Η κόρη μου φεύγει. Και η κουνιάδα μου θα πάει μαζί της. Περίμενε έξω, Εντουάρντο, είναι έτοιμες. Και τα πράγματα... Αργότερα. Και εσείς? Εγώ μένω.
Και ο ξένος που ήταν εδώ? Α, έφυγε. Α, έφυγε. Καλά. Αυτός ο αέρας είναι που καίει περισσότερο και από τον ήλιο. Λοιπόν, σας περιμένω έξω και κάντε γρήγορα. Φύγετε, πάμε σήμερα. Φύγετε εσείς οι δυο, φύγετε. Φεύγω, μητέρα. Αφήστε με μόνη. Ο ένας τον άλλον και θα παλεύουμε στον αιώνα τον άπαντα. Το έργο «Έγκλημα στο Κατσικονήσι» του Ούγκο Μπέτι. Μετάφραση Θεμιστοκλή Αθανασιάδη. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Άννα Ιασονίδου, Πία. Χρήστος Πάρλας, Άγγελος. Όλγα Τουρνάκη, Αγάθα. Πίτσα Μπουρνόζου, Σίλβια. Γιώργος Νέζος, Εντουάρντο. Μουσική επιμέλεια, Ζακ Μεναχέμ. Επιμέλεια ήχων, Γίτσας Βαλμά.